Το Βόλιο επισκέφθηκε χθες η υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου και τόνισε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να εμπνεύσουμε ξανά τους προοδευτικούς πολίτες, πλαισιωμένοι από τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Αχτσιόγλου μίλησε σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώθηκε στο συγκρότημα Τσαλαπάτα του Βόλου. Στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνω για την υποψηφιότητα που έχω καταθέσει για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βρίσκομαι σήμερα στο Βόλο. Θα συζητήσω με φίλους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αναπτύξω το δικό μου σκεπτικό για το νέο μοντέλο ηγεσίας που εισηγούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει στο κόμμα και το πώς θα μπορέσει να ξανακερδίσει έδαφος στην ελληνική κοινωνία, να εμπνεύσει εκ νέου τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες του τόπου και να δώσει προοπτική μιας εναλλακτικής πολιτικής διακυβέρνησης στη χώρα. Νομίζω ότι η πατρίδα μας έχει πάρα πολλές δυνατότητες, οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Δυστυχώς βιώνουμε ένα πάρα πολύ σκληρό καλοκαίρι, με τη χώρα να καίγεται από άκρη σ' άκρη από τις πυρκαγιές, με απώλειες ανθρωπίνων ζώων, με μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Είναι και αυτά σημεία μιας κυβέρνησης η οποία δείχνει ότι δεν μπορεί να έχει μια στοιχειώδη ευθύνη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κρατικού μηχανισμού για να μπορέσει να καλύψει το βασικό συναίσθημα των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή αυτό της ασφάλειας, την ανάγκη τους για ασφάλεια. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών σήμερα νιώθουν εξαιρετικά ανασφαλείς και υπό απειλή από αυτά που συμβαίνουν. Είτε συζητάμε για τις πυρκαγιές, είτε συζητάμε για άλλα μέτωπα όπως αυτό της βίας που έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας ή της οικονομικής επισφάλειας. Και νομίζω πως είναι δουλειά της δικιάς μας παράταξης, του δικού μας χώρου, να εκφράσουμε εκ νέου τη δυνατότητα μιας καταρχήν αντιπολίτευσης στην πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και κατά δεύτερο λόγο δυνατότητας επανόδου στην διακυβέρνηση του τόπου. Επομένως, αυτές τις σκέψεις θα τις συζητήσω σήμερα με τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που προσήλθαν. Αν κάτι μπορώ να πω που έχει σημασία είναι ότι στις 10 Σεπτέμβρη, όπως ξέρετε, θα είναι οι κάλπες για την εκλογή του Προέδρου ή της Προέδρου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι τους αφορά η υπόθεση αυτή. Μπορεί να προσέλθει όποιος θέλει και να εγγραφεί εκείνη την ημέρα ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να βάλει ένα λιθαράκι έτσι σε αυτή τη διαδρομή που πιστεύω ότι μπορεί να είναι νικηφόρα. Παρόν ήταν ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και οι πρώην υφυπουργοί και βουλευτές Μαρίνα Χρυσοβελώνη και Κατερίνα Παπανάτσιου. Ενώ την κυρία Αχτσιόγλου προλόγησε η γραμματέας της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής.